Λες να έρθει κανένας. Λες να προλαβαίνουμε να το ακυρώσουμε. Κυρίες και κύριοι, όλη σας την αγάπη και ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τον εκπληκτικό Άγγελο Σπηλιόπουλο. Γεια σας! Καλώς ήρθατε! Αυτό ακριβώς. Καλό κοινό. Παραδειγματιστείτε. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Φιλέτο της Αγοράς. Αυτό είναι μια παράσταση δικιά μου. Μεγάλο κομμάτι της παράστασης θα σας κοιτάω έτσι παράξενα. Κρατάει 4,5 ώρες. Και μιλάω έτσι. Είναι η πρώτη ASMR στα κομμάτι παράσταση. Πληρώστε κάτι παραπάνω για στο Patreon και θα έχω κάτι exclusive. Ξέρει το κοινό. Έχω και OnlyFans. Υπάρχουν κάποιες απορίες για το σκηνικό. Τουλάχιστον αυτό πιάνω. αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εγώ είμαι ο Άγγελος και λέω σύντομα αστεία και λογοπαίγνια. Πάμε να ακούσουμε τέτοια. Όλα θα μάγκαλα. Πιστέψτε το. 4,5 ώρες. Έβαλα να δω ένα βίντεο στο YouTube και μου έβγαλε διαφήμιση. Αυτή με τους 29 κατασκευαστές πλυντηρίων. Αμέσως πάτησα skip. Καταλάβατε που είμαστε. Τριανών. Μια μέρα ήμουν στην άκρη μιας λίμνης και σκεφτόμουν πω, σίγουρα έχει 30 με 40 μέτρα βάθος. Τελικά πέσα μέσα. Πήγα σε ένα βιβλιοπωλείο που έχει σπάνια βιβλία. Π.χ. τη μέρα που πήγα δεν είχε. Πάρτε το χρόνο σας. Έχουμε όλο το βράδυ. All right. Έχω έναν ξάδερφο που είναι 3 χρονών. Μ' αρέσει να του κάνω πλάκες. Ποιοι του είπα τα βιβλία τρώγονται. Το έφαγε το παραμύθι. Loser! Ένας θείος μου είναι μουγκός. Με μέρα του λέω, σήμερα είναι ωραία μέρα. Δεν μπορείς να πεις. Loser! Χτες μάλλον από τον πατέρα μου, του λέω, να πας στο διαόλο. Μου λέει, για πρόσεξε τον τόνο σου. Loser! Μια μέρα φασανόμαστε με την κοπέλα μου και μου λέει «Πας στοίχημα ότι πάλι δεν θα καταλάβω τίποτα από το σεξ μαζί σου». Της λέω «Είμαι μέσα». Oh yeah. Παλιά γνωρίζω τον Τάκη. Ο Τάκης ήταν πολύ καλός πιλότος. Οι επιβάτες δεν περίμεναν να ρίξει το αεροπλάνο. Πέσανε από τα σύννεφα. Το αεροπλάνο του Τάκη έπεφτε, αλλά οι αεροσυνοδοί έλεγαν ότι όλα πάνε καλά. Τελικά φάνηκε ότι έλεγανε ψέματα. Πέσανε οι μάσκες. Πέσανε οι μάσκες, το πιάσαμε. Καλό κοινό. Ευτυχώς, καλό κοινό. All right. Όλοι οι φίλοι μου έλεγαν ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να απεξαρτηθώ από τον τζόγο, αλλά το έκανα. Και τώρα μου χρωστάνε από 50 ευρώ. Losers. Οι εξετάσεις με αγχώνουν, τις προάλλες δεν είναι εξετάσεις, τελειώνω, δίνω τον γραπτό μου στην καθηγήτρια, μου λέει «Πώς βρήκες τα θέματα, τους λύσουμε τα δώσατε». Δεν ξέρω αν έχει χειροτερέψει ο κόσμος μας τελευταία, αλλά καθόμουν σε ένα καφέ και μια σφαίρα πέρασε από δίπλα μου. Κακό σημάδι.
feeling blessed. Φωνάζω το πουλί μου Άγιο Όρος. Γιατί είναι σαν τρίτο πόδι. Ωραία. Ladies. Και γιατί δεν το πλησιάζω γυναίκες. Ladies. Παλιά με την παρέα μου κάναμε συνέχεια βλακίες. Ποιοι μια μέρα έπαιρνε σε ένα φίλο μας να πάρει 15 ημόντιουμ. Και το έκανε. Μετά το ρωτάω γιατί το έκανες. Μου λέει δεν ήθελα να με πούνε χιάστη. Θα περάσει καιρό να σε πούνε έτσι αδερφέ. Loser. Μια μέρα που βαριόμουν ανακάλυψα ότι αν βάλεις το πουλί σου σε μια μολυβοθήκη, σε πετάνε έξω το IKEA. Φύση, κρυτάδες. Μην το κάνετε. Το έκανα εγώ για μας, τώρα ξέρουμε. Life hacks, yeah. Κακή ιδέα. Ouch. Τις πράλες ήμουν στο γιατρό, μου λέει έχω και καλά και κακά νέα. Του λέω πείτε μου τα κακά πρώτα. Είσαι πολύ άρρωστος. Και τα καλά, παντρεύει την κόρη μου. Να ζήσουνε, αυτοί ναι. Γενικά αυτός ο γιατρός είναι παράξενος. Μια άλλη μέρα μου λέει σταμάτω αλκοόλ, αλλιώς θα πεθάνεις. Του λέω ήρεμα γιατρέ, κατέβασε το όπλο. Με σημάδι το όπλο, το πιάσαμε. Καλό κοινό. Γενικά φοβάμαι τους γιατρούς. Φοβάμαι όταν περιμένω στο γιατρό μου βγει γραμματέας να με φωνάξει και πει δυνατά τι έχω. Επόμενος κύριος Πιλιόπουλος με το σαπισμένο αρχίδι. Και το πουλί με στη μολυβοθήκη. Δεν ήρθε. Πρόσφατα πρέπει να κάνω μια εγχείρηση και πριν χάγχος. Λέω γιατρέ, ποιο είναι το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να συμβεί. Μου λέει το καφέ της χαράς σε ταινία. Σκηνοθεσία ο Μπακαλιάτη. Μουσική μου ζουράκι, οπαμάν. Ένα λογοπαίγνικο να με. Εφιαλτικό σενάριο. Φαντάζεστε. Δεν πειράζει, φαντάζομαι εγώ. Γι' αυτό είμαι εδώ. Άλλες 4,5 ώρες. Σε αυτό το σημείο, δώστε μου ένα χειροκρότημα. Πώς από εδώ έχετε δει Φόρμουλα 1 έστω και μία φορά. Εμένα στη Φόρμουλα 1 με εντυπωσιάζουν αυτοί οι τύποι στα pit stop. Τους ξέρετε, αυτοί οι τύποι που πάει το μονοθέσιο και σε 3 δευτερόλεπτα του αλλάζουν λάστιχα, του βάζουν καύσιμα, του σιώνουν το καθρεφτάκι, ξέρω εγώ. Του βάζουν στο βρουδάκι, θα έπρεπε. Αυτοί οι τύποι είναι φοβεροί, αυτοί οι τύποι είναι συνεργιάδες. Είναι οι καλύτεροι συνεργιάδες στον κόσμο. Φαντάζεστε να ήταν Έλληνες συνεργιάδες Φόρμουλα 1. Οι οποίοι είναι χαμηλό, έλα γρήγορα, θα με περάσουν και είναι ο Έλληνας ο πόπα. Ακούω κάποιες περίεργα τα πιστόνια. Και τσιμούκι θέλουν άλλαγμα, α πούμε 2-3 μέρες, θα στο έχω πύραυλο. Σαν Φόρμουλα 1 θα πηγαίνει. Τι λες, άνθρωπε μου, έχω αγώνα. Εντάξει, μπορώ να σου δώσω ένα ερνό κλειό να κάνεις τη δουλειά σου. Έλα, καημένε. Φαντάζεστε, δεν πειράζει, φαντάζομαι εγώ. Να ξέρεις, σπίτι μου είμαστε η μάνα μου, εγώ και μετά ο 17χρονος αδερφός μου και ο πατέρας μου. Τελείως διαφορετικοί τύποι. Ο ένας είναι νευρικός, γεμάτος εφηβικά ξεσπάσματα. Και ο άλλος είναι ο αδερφός μου. Να ξέρεις, μένουμε σε μια περιοχή έξω από την Αθήνα, την Παιανία. Και είμαστε πολύ μακριά από το κέντρο της Αθήνας. Είμαστε αποκομμένοι. Υπάρχουν παιανιώτες που δεν ξέρουν πώς είναι η Ομόνοια, επειδή είναι μακριά. Υπάρχουν παιανιώτες που δεν ξέρουν πώς είναι το Σύνταγμα, επειδή είναι μακριά. Υπάρχουν παιανιώτες που δεν ξέρουν πώς είναι η Ακρόπολη, επειδή είναι αμόρφωτη. Δεν τα ανοίγουμε το βιβλίο. Και άλλο πρόβλημα στην Παιανία είναι τα δέσποτα σκυλιά. Πραγματικά περπατάς και σε τρώνε σκυλιά. Οι αγέλες σκυλιών είναι ανεξέλεκτες. Μα και τι αγέλες. Συμμορίες είναι. Σε λίγο θα αρχίσουν να ληστεύουν κόσμο. Θα ελέγχουν τα σκυλάδικα. Θα πουλάνε προστασία σε pet shop. Βέβαια στην Παιανία πάντα είχαμε προβλήματα. Π.χ. πριν από 25 χρόνια είχαμε τις δολοφονίες που έκαναν σατανιστές. Όλοι τους θυμούνται. Όταν τους έπιασαν, όλη η Ελλάδα έλεγε: μπράβο, τα πιάσατε τα καθράματα. Να σα αφήσουν στη φυλακή. Οι Παιανιώτες έλεγαν: οκ, έλα με τα σκυλιά, τι θα γίνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ρε. Βέβαια, το μεγαλύτερο μας πρόβλημα στην Παιανία είναι ότι μας μπερδεύουν με την Παλίνη. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η Παιανία και ποια είναι η Παλίνη. Και η μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό. Οι σατανιστές ήταν στην Παλίνη.
Και κανείς σας δεν είπε τίποτα. Και καλά κάνατε, γιατί δεν πεταγόμαστε στις παραστάσεις. Μπράβο, καλό κοινό. Το αποδείξαμε. Κάποιος μίλησε. Σε μαγνητοσκόπηση. Υπάρχει σνάιπερ. Κάθε πρωί αφήνω τα παιδιά στο σχολείο και φεύγω. Δεν θα είμαι για πολύ ακόμα δάσκαλος. Χασταγκάν έργος. Αγόρασα ένα ζευγάρι πούμα και κάθε μέρα πάω για τρέξιμο. Τελεφερώνω και με κυνηγάνε. Αθλητισμός. Επίσης αγόρασα παπαγάλο και του μαθαίνω λέξεις. Μέχρι τώρα έχει μάθει τις εξής. Γαμώ το Χριστό σου μίλα. Τώρα μαθαίνει και το κολοπούλι. Ο πατέρας της πρώτης κοπέλας μου δεν με ήθελε, γι' αυτό την έκλεψα. Σκέφτηκα ακόμα να δεν θα έχω. Ας βγάλω κανένα φράγκο. Κερδισμένα λεφτά. Γύρισα μια ταινία με θέμα τις καραμπίνες. Θα τη στείλω στις Κάνες. Θα κερδίσει πολλές χρυσές σφαίρες. Βλέπω κάποιοι σκανδαλίστηκαν. Sorry γι' αυτό. Ναι, γιατί τα άλλα. Εδώ τα χαλάσαμε. Εδώ περάσαμε τη γραμμή, ναι, ναι. All right. Ακόμα δεν έχω ξεπεράσει την δολοφονία της γιαγιάς μου. Ήταν με διαφορά η καλύτερη δουλειά μου. Όποιος θέλει 10.000, τα λέμε μετά. Αλλά φτάνει με τα λογοπαίγνια, να αλλάξουμε ύφος, να αλλάξουμε θέμα. IKEA, όλοι το ξέρουμε. Πολύ ωραίο νησί. Φτάνει με τα λογοπαίγνια, ε. Με προδώσατε όλοι! Θα πω κι άλλα! Κάτι ακόμα για μένα είναι ότι σταμάτησα να θυλάζω πολύ αργά, 12. Χτες το βράδυ. Μεγάλη νύχτα. Επίσης μια φάση μια μύγα έπεσε πάνω στο κεφάλι μου. Το είδατε, μπράβο, καλή φάση. Καλό κενό. Κακή μύγα. Μια μέρα πήγα σε ένα εστιατόριο, μου λέει ο σερβιτόρος, τι να σας φέλω. Μια μέρα πήγα σε ένα εστιατόριο, μου λέει ο σερβιτόρος, με κανονική προφορά, όχι όπως μίλησα εγώ τώρα. Τι να σας φέρω, του λέω, ξάφνιασέ με, μου λέει, πολύ μαλάκας. Δεν ξαναπήγα. Μια φίλη μου έχει πολύ παράξενα μουσικά γούστα. Ακούει μόνο Θοδωράκι και Χρήσπα. Τραγουδάει το ένα το χελιδόνι, δύο η αδιαφορία. Ζήτησα από ένα DJ να μου βάλει πλασίμπο και μου έβαλε, αλλά τελικά δεν μου είχε βάλει. Παλιά δούλευα σε βενζινάδικο και με απέλησαν γιατί ερμήνευσα λάθος τη φράση «Βάλε βενζίνη στην μπέμπα». Έχω και ένα δικαστήριο γι' αυτό. Ψάχνω και δουλειά. Χάστα καν έργος. Μην το κάνετε. Το κάνω εγώ για μας, τώρα ξέρουμε. Συχνά πάω στο ταξί και αντικαθιστώ τα αυτοκόλλητα σιγά την πόρτα με άλλα που γράφουν αρκετά καλή πόρτα. Καλή πόρτα. Αλλά παίρνω αρκετά συχνά ταξί. Και είναι πολύ ενοχλητικό να κάθεσαι ο πιλός μέσα στο ταξί, να σου μιλάει ο ταξιτζής και από αυτά που λέει να καταλαβαίνεις ότι έρχεται κάποια ρατσιστική βλακεία για τους Αλβανούς. Έρχεται. Και μετά από λίγο λέει όντως κάτι τέτοιο, ότι εγώ πάντα τον αφήνω να μιλήσει και μετά κάνω πως παίρνω τηλέφωνο. Έλα, Έντι, έλα. Εδώ ένας μαλάκας κάνει πλάκα Αλβανούς. Μάζεψε Γιάννη, Λουτσιάνο και περιμένουμε σπίτι, ναι. Έλατε με τον Τζιλέρα, την κάβαλα, ναι, 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 ναι.
Αυτό ήταν ένα αντιρατσιστικό αστείο για Αλβανούς. You're welcome. Τελευταία φορά που παίζω αυτή η παράσταση. Γι' αυτό είναι 4,5 ώρες. Πρέπει να τη χαρώ λίγο. Ωραία είναι. Φόρος τιμής στον Άιζενστάιν και στο μοντάζ. Μικρός, όταν δεν καθόμουν ήσυχος, η μάνα μου έλεγε θα με δώσει το γύφτο. Αλλά εγώ δεν είχα πρόβλημα να πάω στον πατέρα μου. Μια ξαδέρφη μου την παρέσυρε αυτοκίνητο και είναι πολύ στενοχωρημένη. Την πήρε από κάτω. Ωραία χρόνια. Ένας θείος μου παλιά νομίζω ότι είναι κόκορας. Πήγε σε μια κλινική, έλαβε θεραπεία και τώρα είναι περδική. Ωραία χρόνια. Όταν ήμουν 10 χρονών, οι γονείς μου χώρισαν και έγινε δίκη για το οποίος θα με πάρει. Τελικά ο πατέρας μου έχασε και με πήρε. Λούζερ. Ένας ξαδερφός μου συνδυάζει δουλειά και χόμπι. Είναι ταχυδρόμος και μάρτυρας στη Χοβά. Έχετε λίγο χρόνο να μιλήσουμε για τους λογαριασμούς σας, ε? Τι ακρίβεια είναι αυτή. Όλοι πλέον έχουν smartphone και όλοι κατεβάζουν apps, έχουν ξεφύγει. Προχτές ήταν μια αμερικάνικη διαφήμιση για ένα app που έδειχνε στους γονείς αν τα παιδιά τους κάνουν κοπάνα. Εφιάλτης. Σε λίγο θα βγει app που θα δείχνει στις μανάδες πότε το κόρη τους βαράνε μαλακία. Αυτό το app θα λέγεται σε πιάσα. Και θα βράζει μαλακία, θα σκάει η μάνα σου. Απ, σε πιάσα. Σίγουρα λεφτά. Life hacks, yeah. Μην το κάνετε. Τα πρώτα χρόνια με την κοπέλα μου... Τα πρώτα χρόνια με την κοπέλα μου... Θα το φτιάξουμε με auto-tune 10 ώρες στο YouTube. Μοντάζ, Τα πρώτα χρόνια με την κοπέλα μου... Ήμασταν όλο έρωτα και λαθρεμπόριο. Περνάγαμε ζάχαρη. Καλά λεφτά. Η κοπέλα μου έχει μια συνήθεια. Κάθε βράδυ μετά το σεξ γυρίζει σπίτι και κοιμάται μαζί μου. Η κοπέλα μου απατάει και προσπαθεί να κρύβει τις απιστίες της μέσα στα λόγια της. Με μέρα μου λέει: Με αγνοείς, επιδείχτηκα. Τη λέω: Πατέρας μου, για πρόσεξε τον τόνο σου. Τι δουλειά έχει ο πατέρας μου εκεί. Να το ψάξω μετά. Τώρα έχω κάτι σαρδάμ να κάνω. Με φιλοξένησαν οι γονείς κοπέλας μου και το πρώτο βράδυ μου λέει η κοπέλα μου «Ο πατέρας μου δεν θέλει να κάνουμε σεξ εδώ». Τις λέω «Γιατί, που άλλο κάνετε σεξ με τον πατέρα σου». Σε τι σπίτι μπαίνω. Και τι θέμα έχεις με τους πατεράδες. Δεν τα πηγαίναμε καλά με την κοπέλα μου τελευταία, γι' αυτό στα γενέθλιά της της πήρα τα σκουλέρια που της αρέσουν. Θα τα ψάχνει. Μεταξύ συγκατοικούμε και σε μια βάση μου λέει παρά αυτά τα ρούχα και πήγαινε απλώς έτας. Λέω παπά. Τι έγινε, πρέπει στους ρόλους μας γυναίκα. Έχω τα πιάτα σήμερα. Πέρσι είχε σπάσει το πόδι της και ήταν όλη μέρα στο σπίτι. Μια μέρα γυρνά μου λέει ο γείτονας, τι καλό παιδί. Είναι ορθοπαιδικός και μου χάρισε ένα καροτσάκι. Της λέω, οκ, τσούλα. Καλό κοινό. Λογοπαίγνια. Μια μέρα αποφασίσαμε να πάρουμε κατοικίδιο, πήγαμε στο pet shop και αυτή μου πρότεινε να πάρουμε γατάκι. Της λέω, οκ, με τα σκυλιά τι θα γίνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ρε. Έχω διάφορες θεωρίες με τις οποίες ζω και πιστεύω, π.χ. πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος φόβος ενός βομβιστή αυτοκτονίας είναι να πεθάνει μόνος. Σκεφτείτε το. Οι επιστήμονες για να βρουν τη θεραπεία της πρόωρης εξερμάτισης πρέπει να σκέφτονται κάτι άλλο.
Κάποιος γέλασε πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε σε αυτό το αστείο. Ο γέρος στο σήμα του Μουστάκα είναι ο φτωχός ξάδερφος του γέρου της Μονόπολης. Τα λάστιχα αυτοκινήτου είναι πανάκριβα. Για να πάρεις καινούρια πρέπει να τα σκάσεις. Στα τυροπιτάδικα, πάντα δίπλα στο ταμείο, έχει ένα ποτηράκι για tips. Οπότε πάω και τους αφήνω συμβουλές. Πήγε βάλτε και ένα ποτηράκι για μπουρμπουάρ. Θα ήταν καλή ιδέα. Εγώ θα το έκανα. Αν δεν θέλετε λεφτά εσείς. Σίγουρα φτύνουν στον καφέ μου. Δώσε μου ένα χειροκρότημα. Πόσο από εδώ έχει ταξιδέψει με Ryanair. Πώς δεν έχει σημασία πού πήγατε, πώς περάσατε. Σημασία έχει ότι είστε ζωντανοί. Γιατί η Ryanair είναι χάλια, τα αεροπλάνα της είναι χάλια. Είναι τόσο χάλια τώρα που γύρναγα Ελλάδα, κάτω δεξιά, στο τζάμι του πιλότου, με κόκκινα νέων γράμματα, έγραφε Αθήνα. Μια φορά είχα πέσει ένα που γράφει Λιανοκλάδι. Και δίπλα είχε χαρτί, αλλά είχε Αθήνα. Σε όλα τα αεροπλάνα πάνω από τη θέση σου γράφει παρακαλώ προσδεθείτε. Στη Ryanair γράφει ο Θεός μαζί σας. Ξέρετε αυτές τις βαρετές επιδείξεις των αεροσυνοδών στην αρχή κατεπτύσεις που κανείς δεν προσέχει. Στη Ryanair όλοι παρακολουθούν προσεκτικά. Ένας κρατάει για σημειώσεις. Πού είναι οι μάσκες, πού είναι οι μάσκες. Του λέει μια αεροσυνοδός σε μια αποθήκη εδώ κοντά. Τις φυλάμε. Πάντως μην είστε πολύ αυστηροί με όλα αυτά τα αστεία για τη Ryanair γιατί τα έγραφα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να γράφεις. Ουρλιάζοντας. Καλό. Αν ζήσω θα το κρατήσω. Κάτι ακόμα για τη Ryanair είναι ότι είναι πολύ φτηνή. Είναι τόσο φτηνή που αν κλείσει εισιτήριο από Αθήνα για Παρίσι με 19,99 λες πω, τώρα πρέπει να πληρώσω 10 ευρώ μετρό για αεροδρόμιο. Δεν λέει. Βέβαια δεν είναι τόσο φτηνή όσο λέω γιατί αυτό που κάνει η Ryanair είναι να σου βάζει μια τιμή για την πτήση και μόλις πατήσεις αρχίζει να προσθέτει κι άλλα. Π.χ. ασφάλεια 60 ευρώ. Αποσκευές 90 ευρώ. Αν θέλετε και θέσεις, sorry. Τι θα είστε μες στο αεροπλάνο. Τώρα μας τα λέτε αυτά. Σε χρεώνει για τα πάντα σε αυτήν την εταιρεία. Φαγητό, καφέ, έξτρα αποσκευές. Μια μέρα λέω σε έναν συνοδό, πάνω από μια χώρα πετάμε, μου λέει θα μου δώσει για να σου πω. Στις πτήσεις η Ryanair πουλάνε λαχεία. Λες και δεν έχεις δοκιμάσει αρκετά την τύχη σου μπαίνοντας στο αεροπλάνο. Έρχεται η μήνυση. Τα ταξιδαστεία για την Ryanair ήταν κάπως φτηνά. Βέβαια, εμένα μ' αρέσανε, οπότε άμα δεν γελάγατε, θα το χρέωνα σε εσάς. Alright. Εμένα η κοπέλα μου έγκυος και έπαιρνα το πω στους γονείς μου. Λέω, πατέρα, πρόβλημα. Μου λέει, τι έχουμε. Του λέω, το και το. Oh yeah. Πήρα τηλέφωνο τη μάνα μου και της είπαν αυτά τα κλασικά ότι συνέλαβαν το γιο της και πρέπει να πληρώσει 5.000 ευρώ. Φυσικά δεν το πίστεψε και προφυλακίστηκα. Κακή φάση. Κανείς στο ΣΟΗ δεν πίστευε ότι ο εξάδερφός μας ο Κώστας θα κατάφερε να γίνει αστυνομικός και να ρίχνει δακρυγόνα. Αλλά πλέον όλοι τρίβουμε τα μάτια μας. Κλάμα. Ένα μαλόξι του παππού. Συνάντησα την πρώην μου στον δρόμο και φορούσε ένα καινούριο φόρεμα. Μου λέει πώς με βρίσκεις, τι λέω βάλει GPS στα μάξι σου. Life hacks, yeah. Μην το κάνετε. Hashtag περιοριστικά μέτρα. Δεν πιστεύω να έχει έρθει. Ή θα πρέπει να φύγω, οκ, όλα καλά. Όλα καλά. Αυτό το γέλιο, όχι, εντάξει, όχι, όλα καλά. Παλιά οδηγούσα μηχανάκι και όταν είχε κρύο αναγκαζόμουν να φορά κολάν μέσα από το παντελόνι. Τις υπόλοιπες μέρες κανονικά, μόνο το κολάν. Ωραία χρόνια. Προσπάθησα να σπουδάσω διαλληλογραφίας, αλλά δεν τα έπαιρνα τα γράμματα. Πετάμε ένα λεφτά. Έγραψε μια εργασία για τα ποτάμια. Ανέφερα όλες τις πηγές. Μια αγριά γυναίκα διάβασε την παλάμη μου και είπε ότι θα κοπώ στις εξετάσεις. Κανονικά αυτά τα πιστεύω,
Αλλά ήταν η καθηγήτρια που βρήκε το σκονάκι. Καριόλα. Ήμουν έτοιμος να γραφτώ στο σεμινάριο προκαταλήψεις στις σύγχρονες κοινωνίες. Αλλά τελικά δεν το κάνω. Ο καθηγητής φαίνεται μαλάκας. Και γυναίκα, ξέρεις, πλάκα. Πλάκα, hey, hey, hey. Καλά κοινό. Δεν βαράει το κομικό. Ακόμα. Ουλάει. Στο σχολείο είχα δύο κολλητούς και ήμασταν οι πιο ωραίοι της τάξης. Πλέον πέρασε ο καιρός, δεν βλεπόμαστε. Oh yeah. Έχω και μια γάτα και μια μέρα την πήρα μαζί μου στην παραλία. Ξετρελάθηκε. Δεν είχε ξαναδεί τόσο μεγάλη τουαλέτα. Αυτό είναι αστιάρα. Αρέσει κυρίως εμένα, αλλά είναι αστιάρα. Ωραία. Σε αυτό το σημείο, δώστε μου ένα χειροκρότημα. Πώς είπε εδώ, είστε φαν του Φίλιππου Πλιάτσικα. Ακριβώς. Ας μιλήσουμε για Φίλιππο Πλιάτσικα. Εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τον Φίλιππο Πλιάτσικα, απλά με ενοχλούν οι στίχοι από ένα τραγούδι που έχει. Αυτό το «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα». Μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο και εσύ περνάς δεύτερο χέρι τη θάλασσα. Που είναι ωραία γιατί κινείται πάντα. Υπάρχουν τόσα πράγματα που μπορεί να αλλάξεις. Η πείνα, ο ρατσισμός, ρε ο Σταν παίζει ακόμα. Μην πάμε μακριά, τα σκυλιά στην Παιανία. Ρε, υπάρχει πρόβλημα, ρε. Έχω έρθει να πω ένα πρόβλημα. Κατεβαίνω για δήμαρχος. Άγγελος Φιλιόπουλος, υπάρχει πρόβλημα. Μετά σκυλιά τι θα γίνει. Καλά κοινό. All right. Κενό. Ή κάποιος χορηγός, δεν ξέρω, μπορεί. Γιατί να μην έχω... Μοντάζ. Έλα, edit. Όπως σας είπα, έχω και ένα γάτο και ο γάτος μου με αγνοεί τόσο πολύ που τον έχω ονομάσει πατέρα. Ναι, δεν θα είναι αστεία για τον γάτο μου αυτά. Μια μέρα όταν ήμουν 4, θυμάμαι, ο πατέρας μου με σήκωσε και άρχισε να με πετάει ψηλά. Περνούσα υπέροχα και γελούσα, μέχρι που είδα τον ανεμιστήρα. Ο πατέρας μου πάντα έλεγε: μην κοιτάς ποτέ πίσω. Πάντα να προχωράς μπροστά με το βλέμμα ψηλά. Γι' αυτό του πήραν το δίπλωμα. Λούζε. Πάντως ο πατέρας μου ήταν πάντα ένας καλός και σωστός οικογενειάρχης. Όποια οικογένειά του για να ρωτήσετε. Προφανώς όλα αυτά είναι ψέματα, είναι αστεία. Ο πατέρας μου ασχολιόταν πάρα πολύ μαζί μου. Μου έλεγε πολλά παραμύθια. Τη Ραπουνζέλ, την κοκκινή σκουφίτσα, ότι δεν θα μας εγκατέλειπε ποτέ. Μπαμπά. Ούτε σήμερα. Θα είναι κάπου με την πρώην μου. Πού το δεν ξέρεις. Πουλάει. Απ' την άλλη, η μάνα μου θέλει να γραφτώ σε μια τεχνική σχολή και να παρατήσω την κοπέλα μου. Όλο μου λέει, μάθε τέχνη κι αυτή είναι. Έχοντας φτάσει κάπου στις 3 ώρες παράσταση, δεν ξέρω, δεν μετράω καλά. Να σου πω ότι γενικά φαντάζομαι ότι έχετε καταλάβει ότι λέω ψέματα για μένα και τους γύρω μου όλη την ώρα. Ελπίζω δηλαδή. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποιος εδώ που να λέει ότι. Τι μεγάλη ιστορία είναι αυτή, τι γίνεται. Στην αρχή ήταν παντρεμένος, μετά μένε με τους γονείς του, με ποια χερσόνησο παρομοίωσε το παίος του. Γιατί όταν ξεκίνησα stand-up comedy όλοι μου λέγανε ότι πρέπει να γράφω για πράγματα που μου συμβαίνουν. Αλλά μετά δεν μου συμβαίνουν αστεία πράγματα. Περίεργο. Οπότε έρχεσαι να γράφω αστεία.
Δα, βέβαια, πέρασε και μια φρίκη που ό,τι έγραφα μετά έπρεπε να ξυμβεί και στην πραγματικότητα. Άρχισα να λέω την κοπέλα μου τσούλα. Μίλαγα αλβανικά σε ταξιτζίδες. Χάσαμε πολλά λεφτά με εκείνη την ταινία με τις καραμπίνες, πάρα πολλά λεφτά. Αλλά μια και έχετε έρθει όλοι εδώ, να σα πω λίγα ακόμα για μένα. Που είμαι 34 πλέον και σε συνδυασμό με το δεν έχω δουλειά, δεν έχω πάρει πτυχίο και δεν έχω γκόμενα. Δεν με λες και το φιλέτο της αγοράς. Και είμαι αποτυχημένος όχι από ατυχία, αλλά από κακές επιλογές. Το αλκοόλ, τα ξενύχτια, τα ναρκωτικά. Ήταν μια χαρά. Επέλεξα όμως μια σχολή που δεν μου άρεσε, τη νομική. Και αυτό είναι λογικό, γιατί στα 18 δεν μπορεί να ξέρει τι επάγγελμα να επιλέξει. Είναι σαν να λες ένα τυφλό να σου δείξει κάτι. Ή σαν να λες ένα κουφό, οτιδήποτε. Εντάξει, όλοι οι γνωστοί μου που έχουν πτυχία για μεταπτυχιακά δεν έχουν κοινωνική εμπειρία. Τι να το κάνω να έχει δύο μεταπτυχιακά. Έχει πει βότκα με Southern Comfort να δει αν ταιριάζουν. Έσκα τουρίσει μεθυσμένο στην πόρτα του γείτονα. Έσκα τουρίσει μετά και τη δικιά σου για να μην νομίζει ότι το έκανε εσύ. Life hacks, yeah. Μην το κάνετε. Μυρίζει άσχημα. Την πρώτη φορά που συνάντησα τον πατέρα της κοπέλας μου, του λέω ανά κατά διά, από επί υπέρ, μου λέει σε βλάκας. Του λέω μπορεί, αλλά έχω καλές προθέσεις. Δεν μας λες και κολλητούς. Αν γνωρίσετε ποτέ την κοπέλα μου, θα σας πει ότι κάνει τα καλύτερα κέικ. Μην την πιστέψετε, τα παραφουσκώνει. Ψεύτρα! Και καρδιά, αυτό είναι άσχετο, okay. Άσχετο, άσχετο. Με την κοπέλα μου μαλώνουμε σαν το... Με την κοπέλα μου μαλώνουμε γιατί λέει ότι δεν μιλάω σωστά, ξέρω. Που λέτε. Με την κοπέλα μου μαλώνουμε σαν το σκύλο με τη γάτα. Εγώ είμαι πάνω σε ένα πεύκο και αυτή κάνει κύκλους από κάτω. Αυτή είναι η μίμηση της κοπέλας μου. Ακούει Πάολα. Η κοπέλα μου για όλα τα πράγματα χρησιμοποιεί μωρομάντιλα. Της λέω, δεν είναι πανάκια. Sorry αυτό. Ναι, γιατί τα άλλα. Εδώ τα χαλάσαμε. Με την κοπέλα μου, ναι, πέρσι. Η κοπέλα μου πιστεύει ότι είμαι αδιάκριτος. Όλο βλακίες γράφει σε αυτό το μερολόγιο. Φέτος με την κοπέλα μου αποφασίσαμε να κάνουμε οικογενειακές διακοπές. Οπότε πήγαμε σε ένα room στουλέτ και μαλώνουμε για 5 μέρες. Οικογενειακές διακοπές. Όταν κάνουμε σεξ, κάνουμε πάντα στην ιεραποστολική στάση. Αυτή κάθε εξαπλωμένη και εγώ διαδίδω τον χριστιανισμό. Πολλά λεφτά δεν το κάνουμε συχνά. Αλλά είναι πολύ αρνητική, δεν μου κάνει χάρη στο σεξ. Μια μέρα τη ζήτησα να μου λείψει τα αρχίδια. Αλλά αυτή μου τα μάσαγε. Λίγο παιχνιά, λίγο παιχνιά. Μια μέρα μου λέει μαζί σου δεν θα κάνω ποτέ προκτικό. Τη λέω πάρ' το πίσω. Λίγο παιχνιά, Μια μέρα αποφασίσαμε να βάλουμε ρόλους στο σεξ, θέμα Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Βέβαια απογοητεύτηκα που πήρα το ρόλο της παραμάνας. Έχει πολλά λόγια. Κάποιος ξέρει εκεί. Έχει παίξει. Το σεξ μαζί μου είναι σαν το σύγχρονο μπάσκετ. Από μακριά και καθόλου δίσδυση.
που είναι μπασκετική μου πέντε άτομα. Το public sex είναι πολύ ωραίο. Αρκεί να μην σου δουν οι υπάλληλοι. Life hacks, yeah. Φρώω πάντα κάλτσα στο σεξ. Τα προφυλακτικά είναι πανάκριβα. Life hacks, yeah. Ένας φίλος μου εκμυστηρεύτηκε ότι έχει φετίχ να χρησιμοποιεί σχολικά βιβλία στο σεξ. Η ιστορία του με άγγιξε. Life hacks, yeah. Έκανα σεξ με Ιαπωνέζα. Πολύ όμορφη. Και εσύ γι' αυτό το θολό σημείο να μέσα στα πόδια. Μην κάνουμε, δεν ξέρουμε. Υποκριτές όλοι. δεν ξέρω τι εννοεί. Όλη μέρα κάθομαι σπίτι και γράφω αυτά τα μικρά αστεία. Και μετά πηγαίνω και τα λέω στον κόσμο. Λάθος, τα λέω συνήθως με λάθος τρόπο. αλλά πολλές φορές σκέφτομαι κάποια που είναι λίγο πιο σουρεαλιστικά. Όχι ότι δεν είναι αστεία, ναι και τι τα άλλα, αλλά είναι κάπως πιο παράδοξα. Θέλετε να σας τα πω? Ποιος ήταν αυτός? Αγόρασα ένα πουλί που όταν μιλάει, λέει μόνο ατάκες του τίμου από τους μεν και δεν. Είναι μάινα. Μπέρα σπίτι και μου λέει κολλητούλη, πες ένα πεντακυλιαρό. Διάβασα δυνατά ένα βιβλίο και έκανε αντίλαλο. Ήταν του Ουμπέρτο Έκο. Έχω και άλλα αστεία, οκ. Okay. Έχω ένα αστείο γεια, έχω ένα αστείο γεια, έχω ένα αστείο γεια, έχω ένα αστείο για τις μπάμπουσκες, τις μπάμπουσκες, τις μπάμπουσκες, τις μπάμπουσκες. Με έπιασαν σε ένα βιβλιοπωλείο να τρώω ένα ημερολόγιο. Έφαγα 6 μήνες. Πάντως μπορεί τα αστεία μου να μην είναι τα πιο έξυπνα, τα πιο δημοφιλή και τα πιο καλογραμμένα. Πάντα όλοι στην οικογένεια ήμασταν και κεκέδες. Αυτό ξεκίνησε από τον προ-προ-προ-προ-πάπου μας. δηλαδή τον πατέρα του παππού μου. Στην οικογένειά μου είμαι το μαύρο πρόβατο. Είμαστε Ινδιάνοι. Ακυκλοφόρητο το κείμενο από το νέο Χάρι Πότερ. Λέει ο Χάρι Πότερ στο Ρον. Ρον, θέλω να πας στην εφορία για μια υπόθεσή μου. Του λέει ο Ρον, μα μπορεί να πρέπει να πας ο ίδιος. Και τότε ο Χάρι βγάζει το ραβδί του, τον σημαδεύει και λέει «Πληρεξούσιους». Έχω ένα αστείο γεια, έχω ένα αστείο γεια, έχω ένα αστείο γεια, έχω ένα αστείο για τα τάπερ, τα τάπερ, τα τάπερ, τα τάπερ. Μικρό ιστορικό περιστατικό τώρα του Ιάσονα με το χρυσό μελοδέρας. Του λέγανε οι σύντροφοί του, Ιάσονα, να κλείσουμε με super fast ferries. Τους έλεγε, όχι, θα πάμε με το αργό. Πρόσφατα κατάλαβα ότι τις ανακοινώσεις του Silver Alert τις διαβάζω από τα μεγάφωνα του μετρό. Οπότε πάει φωνή, η ακριβή πολυχρονίδου, χάθηκε στην υγρή τα σερών, είναι 75 χρονών, πάσχει από Αλτσχάιμερ και φοράει ένα μπέζ φόρεμα με λουλούδια. Οκ. Okay. Αυτή η κυρία χάθηκε στην υγρή τα σερών. Εμείς είμαστε στο μετρό Χολαργού. Η κυρία Πολυχρονίδου δεν μπόρεσε να γυρίσει σπίτι της. Αλλά μπόρεσε να ταξίδεψε 9 νομούς της Ελλάδας. Τι να σύλλει το μέλος, 17 Νοέμβρη. Εντάξει, όταν γίνεται η ανακοίνωση, όλοι σταθμό γυρνάνε και ήταν γύρω τους. Λες και τη δουν να περνάει. Την επόμενη φορά που θα γίνει αυτό, εγώ θα δείξω μια τυχαία γιαγιά και θα πω αυτή είναι. Γεια σας, κυρία Πολυχρονίδου. Τι κάνουν τα παιδιά.
Πού να θυμάστε. Γιατί φοβάμαι για την κυρία Πολυχρονίδου. Μπορεί να πάει στην πιανία και τη φάνε σκυλιά. Πρέπει να έχει πρόβλημα, ρε. Πήγα στις Βρυξέλλες. Ναι. Πήγα και είδα το παιδάκι μου κατουράει. Γι' αυτό έχω αυτό το δικαστήριο. Αν συλλάβουν τον Τζέισον Αντιγόνη, θα είναι ένα το κρατούμενο. Κάποιοι με λένε εμπεριαλιστή, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Ο οδοντίατρος μου λέει πάντα τις καλύτερες ιστορίες, τον ακούω με ανοιχτό το στόμα. Ένας φίλος μου με ευχαρίστησε επειδή του έκανα δώρο ένα ταμπού. Του λέω, μην το συζητάς. Κάποτε μια κοπέλα μου με παράτησε για έναν αγρότη. Μου είπε χωρίζουμε και ανέβηκε στο τραχτέρ του. Τους έβλεπα λυπημένος να μακρύνονται επί 10 λεπτά. Τι μονόδρομος είναι αυτός. Ήμουνα στο Λονδίνο διακοπές και πέτυχα το φυσικό μου από το Λύκειο. Του λέω μικρός που είναι ο κόσμος. Μου λέει τι μαλακίες έλεγες και σε έκοψα. Αμάρε, αγόρι μου. Οι άλλοι κυνηγοί λένε ότι πρέπει να βελτιωθώ στη χρήση της καραμπίνας. Δεν σκοπεύω. Πάντως το ελάφι που πυροβόλησα ψυχοραγούσε για ώρα και σίγουρα με έβριζε. Δεν ξαναπάω για κυνήγι. Τις απόκριες. Sorry, γιαγιά. Ωραία στολή, ωστόσο, μια χρόνια. Κάποτε είχαμε μια κοπέλα που δούλευε στον Red FM, 96,3. Στα γενέθλιά της, αντί για το Happy Birthday, της τραγουδήσαμε ένα από τα 7 τραγούδια που ήξερε. Τώρα έχω ένα αστείο για το IKEA, οπότε θα σας δώσω τη λέξη να το φτιάξετε μόνοι σας. Μολυβωθήκη πουλή. Θα περισσέψουνε 2-3 γράμματα. Γενικά λέω τα λάθος πράγματα στη λάθος στιγμή. Π.χ. με σταμάτησε η αστυνομία και με ρώτησε αν έχω μαζί μου κάποια παράνομη ουσία. Τους λέω, τι λεφτά έχετε πάνω σας. Έλα γρήγορα πρέπει να μπατζή. Είμαι εμπριστής, αλλά πολύ στενόμυαλος. Πολλές φορές καίω το δέντρο και αφήνω το δάσος. Και επίσης φοβερά θαραλέος τύπος να λέω ότι είμαι εμπριστής δημόσια στην Ελλάδα. Ένας γνωστός μου πέθανε ενώ περνούσε μουσική από το CD στο PC. RIP. Την έπεσα σε μια χορεύτρια καλλιτεχνικού πατινάζ. Της λέω, μπορώ να μάθω το νούμερό σου. Δέχτηκε και πλέον μπορώ να κάνω τριπλό τόλου. Ένας φίλος μου είναι και κες. Πρόσφατα το συλλάβανε. Πήγαμε όλοι στα δικαστήρια και φωνάζαμε, λε, λε, λευτεριά. Νόμιζα ότι τον κοροϊδεύαμε. Χάλια επίσκεψη στη φωτά να αντιτρέβει. Πεταμένα λεφτά. Πεταμένα λεφτά. Να αλλάξουμε θέμα, πρώτη φορά σήμερα, Τεπτάνησα. Αυτό. Πλέον θα λέω νησιά. Η Ρόδος. Δεν θα πω σκιάθος, γιατί θέλω σποραδικά γέλια. Αλλά Τεπτάνησα εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος το 1864. Ήταν δώρο της Αγγλίας στον Γιώργο τον Πρώτο, τον βασιλιά, για τη στέψη του. Εγώ φαντάζομαι πόσο άσχημα αισθανθήκαν οι υπόλοιποι σε αυτή τη δεξίωση. Που είχαν πάρει μια φρυγανιέρα. Φάση πήραμε όλοι κάτι μαζί εδώ, συμβολικό για το σπίτι. Και όλος είναι, πάρε τη Ζάκυνθο. Τσίπα παξούς. Και φαντάζομαι τον εκπρόσωπο της Αγγλίας να είναι φούλε λαζόνας, να τους κοροϊδεύει όλους πριν την εκδήλωση. Φάση, εσύ τι τους πήρατε. Φρυγανιέρα. Εμείς τους φούρνους. Ξέρεις, φούρνοι δεν είναι Θεπτάνησα.
Αλλά ο κόσμος δεν ξέρει γεωγραφία. Και αυτό με βολεύει. Αλλά φαντάζεστε γενικά να το κάναμε αυτό, να δίναμε δώρο περιοχές μας σε αρχηγούς άλλων κρατών. Σε φάση, ου, παντρεύεται ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας. Πρέπει να το δώσουμε τη Λαμία. Τι να κάνουμε, δεν θέλουμε. Πρέπει να το δώσουμε αυτό το στολίδι της Ρούμελης. Μην αγχώνεσαι, στη Λαμία λέω άλλη πολύ. Εντάξει, η μάνα μου έχει το ίδιο επώνυμα με τον πατέρα μου. Και δεν τον πήρε με το γάμο, απλά έτυχε. Έτυχε δύο αδέρφια να ερωτευτούν, σιγά. Συμβαίνει σε όλο το HBO. Η αδερφή μου πέρασε μια σχολή στην επαρχία και η μάνα μου φοβάται πως μείνει έγκυος. Τι λέω, τι φοβάσαι, είσαι 59. Ένας θείος μου είναι ξυλουργός. Οι φορές που έχει πάθει ατύχημα είναι μετρημένες αναγκαστικά στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ο πατέρας μου είναι άθεος και η μάνα μου φανατική χριστιανή. Με μεγάλωσαν μεικτά. Στα 18 πίστευα ότι ο Θεός είναι τόσο γαμάτος που δεν υπάρχει. Ένας άλλος θείος μου έπαθε Πάρκινσον. Αλλά μετά έπαθε παράλυση. Οπότε τώρα είναι μια χαρά. Είδατε ένα αστείο που δεν έπαθε κάτι κάποιος. Γενικά οι γονείς μου πάντα έλεγαν ότι αν προσπαθήσω μπορώ να κάνω θαύματα. Υπερβολική. Μου φέρανε λεπρούς κάθε μέρα. Πεταμένα λεφτά. Βασικά πεταμένα αυτιά. Ωραία. Καλό κοινό. Μια μέρα ήμουν στάση του λεωφορείου και έβρεχε καταρακτοδός. Λέω σε έναν άσχετο, βρέχει. Μου λέει, πες μου κάτι που δεν ξέρω. Του λέω ότι παίζω με τη ζωή Κασταντοπούλου. Μαλάκα. Δεν σου άρεσε το small talk. Σκέψα τώρα σε όλη τη Μεσογείο, ηλίθιε. Του την έφερα. Μια μέρα περνούσα έξω από ένα κοτσόβολο και τηλεοράσει έδειχναν μια καινούργια ταινία. Σε μια σκηνή ήταν ένας 34χρονος με μπυροκυλιά που κοίταζε μια βιτρίνα. Την έχετε ξαναδεί. Αρκετά βαρετή, δεν γινότανε κάτι. Σε μια φάση τον κυνήγησαν κάτι σκυλιά. Δεν είδα τι έγινε μετά, πρέπει να φύγω γρήγορα. Καλό κοινό. Χθες στο λεωφορείο μου λέει ένας, γιατί δεν σηκώνεσαι. Να κάτσουν ηλικιωμένοι που είναι όρθιοι. Του λέω γιατί. Την παίζω σε αυτούς δύο τύπους. Η τέχνη του stand-up comedy. Πώς ήταν η παράσταση χθες. Εντάξει, ήταν ένας τύπος και έκανε. Είπε 300 αστεία, αλλά αυτό θυμόμαστε. Και αυτό επέλεξε να πει καλά. Γενικά, σας αρέσουν οι καφρίλες στα αστεία. Εγώ δεν γράφω. Αλλά έχω γράψει κάποια τέτοια αστεία. Θέλετε να σας τα πω. Μου την είπαν επειδή κατούρισα σε ένα πάρκο. Υπερβολική. Δεν ήταν καν το μωρό μέσα. Ξεκινάμε χαλαρά. Μεταξύ μας καφρίλα αυτό δεν ήτανε. Και συνεχίζουμε. Ήμουνα σε ένα εστιατόριο με τον μουγκό θείο μου, του λέω, πώς σου φαίνεται το φαγητό. Μου γράφει σημείωμα. Εξαιρετικό θα έλεγα. Του λέω, εξαιρετικό δεν λες τίποτα. Αν κάποιος μουγκός προσβλήθηκε από αυτό το αστείο, μπορεί να το πει. Πάλι μόνο μούτζες.
Αλλά μην αγχώνεστε που λέω τέτοια αστεία, γιατί η θεία μου που είναι τυφλή είναι πολύ περήφανη που κάνω αυτό το κόμμα. Λέω, θεία, ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Κάθε μεσημέρι παίρνω τα παιδιά από το σχολείο. Το σχολείο είναι επικίνδυνο. Αν κάνω ποτέ παιδιά, δεν τα στέλνω. Γι' αυτό το αστείο εδώ είναι πολύ χειρότερο από τα λογοπαίγνια πριν. Εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Βγήκαμε μια κοπέλα που δεν είχα ξαναδεί και επισκεφθήκαμε ένα ίδρυμα με παιδάκια. Ραντεβού σαν τυφλά. Alright, eh. Εδώ πρέπει να περάσαμε κάποια γραμμή, δεν ξέρω. Αλλά τι φάση με τους νέους γονείς. Π.χ. η αδερφή μου και ο άντρας της, κάθε φορά που με βλέπουν, μου δείχνουν φωτογραφίες από το παιδί τους. Τους λέω, δεν το έχω δει κάπου. Ενοχλητικοί άνθρωποι. Τελευταία επιθυμία του παππού μου ήταν να τεινάξουμε ότι έμεινε από αυτόν εκεί που έκανε το περίπατό του κάθε μέρα. Ναι, δεν μίλησε για αποτέφρωση, οπότε ήταν κάπως φρικιαστική εκείνη η μέρα στο πάρκο. Ευτυχώς δεν ήταν καν το μωρό μέσα. Αλλά το βαρύναμε κάπως στο κλίμα, να τον αφρύνουμε με τον πιο ηλίθιο τρόπο. Δώστε μου ένα χειροκρότημα, πόσο που έχετε δει την εκπομπή Πιτατάκες στο YouTube. Για όσους δεν ξέρουν και έχουν αυτό το ευγενικό βλέμμα έτσι στο πρόσωπό τους εδώ. Κάτι ωραίο είναι, θα μας πούνε τώρα τα παιδιά. Για να δούμε. Πρέπει να δούμε το βράδυ. Η εκπομπή Πιτατάκια στο YouTube είναι μια εκπομπή την οποία παρουσιάζει ο Ηλίας Φουντούλης και πηγαίνουν κομικοί και λένε τα χειρότερα τους λογοπαίγνια. Δεν ξέρω γιατί με καλέσανε σε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Αλλά επέλεξα διάφορα από τα αγαπημένα μου που έχω πει σε αυτήν την εκπομπή και θα σας τα πω τώρα. Αν πας σε κάποιο μπαρ και έχει νεκροκεφαλές στους στίχους, ελοχεύει metal. Αυτή τη σεζόν θα σκάσω Λέβητας. Boiler alert! Σε όσους πήγαινε επίσκεψη ο Χίτλερ, έλεγαν «Έχουμε μουσαφίρερ». Αν μάθεις πώς μεταφράζεις τη λέξη «κάλτσα» στα αγγλικά, ξαφνιάζεσαι. Είναι σοκ! Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπεύθυνος για τα λαύρα είναι ο Άγιος Σιμεών. Αυτό το αγαπημένο μας τι ο Εύερ. Ένας ξαδερφός μου κέρδισε 5.000 στο κίνο. Βγάλαμε selfie με τα μετρητά. Σου φρόσα τα 1.000. Για να κάνεις λοφοτομή στο Λονδίνο δεν δίνεις πολλά, μόνο το μυαλό σου και μια λίρα. Μετά με ένα λεφτά. Προσπαθώ να πιάσω τη μάνα των ποντικιών. Χρησιμοποιώ motherfucker. Αν δεν σου αρέσουν οι συμμορίες Ισπανόφωνων στην περιοχή μας, τσίκο και φύγε. Όπως είσαι. Αλλά το παραχαζέψαμε το κλίμα. Καλό κοινό. Παπά. Ο εφευρέτης του USB μπήκε στο πανεπιστήμιο με τη δεύτερη. Ή με την τρίτη για κάποιους. Φαντάσματα στους αμπελόκηπους. Paranormal activity. Αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, θα ήταν ο Νικήτας Κλίντ. Στη για 4 άτομα. Και αύριο μέρα είναι, κάτοικος Βόρειου Πόλου. Για να πάρεις πτυχίο ηχοληψίας, σίγουρα δίνεις 1-2 τεστ. Με τους κολλητούς μου είμαστε σαν τους 3 αιματοφύλακες. 4. Είναι και ο γαμημένος Δαρτανιάν. Είμαι μεγάλος συλλέκτης ελληνικού ροκ. Έχω κρατήσει όλα μου τα CD από τις τρύπες, για να μην τους κάνω δαχτυλιές. Κατέβασα μια σειρά για κάτι αναρχικούς. Είμαι στον αλφα κύκλο.
Έχω δει πολλά επεισόδια. Έχω ένα μαγαζί με χαμελέοντες. Δεν μπαίνει ποτέ κανείς. Όλοι νομίζουν ότι είναι άδειο. Πεταμένα λεφτά. Η χρονομηχανή που θα προσπαθήσω να φτιάξω αύριο λειτουργεί. Το ήξερα θα γελάσετε με αυτό το αστείο. Πώς το ήξερα. Για τους δυσλεκτικούς που θέλουν να αυτοκτονήσουν δεν υπάρχει καμιά λεπίδα. Ευτυχώς. Ανησυχώ για τον παππού μου. Μια μέρα που με βλέπει, μου λέει: Πήρες boy. Του λέω: Τι λες, παππού, είμαι 34. Μου λέει: Καλά, ηρέμησε, ρωτάω αν με κάλεσες boy. Πες πώς το κάνω, boy. Πες μου πώς γίνεται boy. Ανησυχώ για τον παππού μου. Ακούει sneak. Έχει αυτήν την αρρώστια, το sneak. Και δυστυχώς δεν είναι immune. Ωραία, πού είναι οι τράπεζες μου. Ο παππούς μου ήταν πολύ βασιλικός, αλλά δεν το έδειχνε, ούτε επηρέασε τα δύο παιδιά του, την Γιάννα και τον Γιώργο τον πρώτο. Του πήρε και δώρα τα επτάνησα. Κάποτε ρώτησα τον παππού μου ποιο είναι το μυστικό της ευτυχίας. Μου λέει, είναι έγκυος τον πρώτο του ξάδερφο. Κουτσόπολης ο παππούς. Πλέον ο παππούς μου τα έχει χάσει και νομίζει ότι είμαι νοσοκόμα του. Ή είναι μια χαρά και απλά συνεχίζει να με λέει αδερφή. Μάλλον το δεύτερο. Ο παππούς μου έχει κρατήσει τη στολή του από το 40. Μου λέει, είχε γίνει χαμός εκείνες απόκριες. Ναι, αλλά γιατί ντύθηκες Χίτλερ, παππού. Δεν είχες ζωρό τότε. Εσένα πρέπει να προβολήσω, όχι τη γιαγιά. Θα σκοτώνω, παππού, θες. Με 10 χιλιαρικάκια, όμως. Ουράι. Γενικά, υπάρχει ένα στερεότυπο που λέει ότι στα σχολεία παίζει bullying. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς, αλλά το στερεότυπο λέει ότι οι διαβαστεροί και αδύνατοι μαθητές τρώνε ξύλο από τους γεροδεμένους και συσσαγωγικά κακούς μαθητές. Αλλά φαντάζεστε να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Να ήταν cool η μόρφωση. Να ήταν μορφωμένοι όλοι τρεμπούκοι. Καταρχάς, θα κοροϊδεύαν και θα χτύπαγαν όποιον δεν μίλεγε σωστά. Πω, αυτό γιατί το δέρνουνε, είπε Οκτώβρη. Αν μπήκε στις μία πάει. Θα κυκλοφορούσαν ιστορίες για τους Ταΐδες. Πω, κοιτά, αυτή είναι η συμμορία του Τάκη και του Σουγιά. Είναι όλοι πορωμένοι με την ποίηση. Εχθές δίναν έναν που έβρισε τον Καριωτάκη. Θα παίζανε ξύλο οι κάγκορες που είναι με τη δημοτική, με τους κάγκορες που είναι με την καθαρεύουσα. Σας γαμάει ο Μαβίλης, μουνιά. Οι άλλοι θα τους λέγανε, εσύ είναι σε ζώμα, θα μετά της μητρώσα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνω και σε μια ψυχολόγο. Και η ψυχολόγος μου με αγνοεί τόσο πολύ που την έχω ονομάσει πατέρα. Οκ, εντάξει. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, λέω στην ψυχολόγο μου, ωραία περνάμε, μου λέει να μιλάς για τον εαυτό σου. Η ψυχολόγος μου λέει ότι είμαι προβολικά κολλημένος από το παρελθόν μου. Της λέω, παλιά ήμουν περισσότερο. Ο ψυχολόγος μου λέει ότι πρέπει να σταματήσω να παίρνω όλα τα πράγματα κυριολεκτικά, όπως π.χ. το κινητό της. Κερδισμένα λεφτά. Κάτι μου λέει ότι είμαι σχιζοφρενής. Τα φάρμακα για την κατάθλιψη τα παίρνω μόνο από τις 5 μέχρι τις 8. Έχει happy hour. Μια και είμαι στο θέμα, ο Φρόιντ οδηγούσε κολοφτιαγμένο αυτοκίνητο. Αλήθεια, έλεγε ότι είναι η μαμά. Για να καταλάβεις αυτό το αστείο, πρέπει να ξέρεις από Φρόιντ και από συνεργεία. Δηλαδή, μορφωμένοι κάγκουρες από το παππού είναι αστείο.
Και για κάποιο λόγο έχουν έρθει όλοι εδώ σήμερα. Τι γίνεται. Μια μέρα ήμουν στην παραλία και με χαιρετάει μια κοπέλα. Τη έγνεψα, αλλά κατάλαβα ότι χαιρετάει κάποιο πίσω μου. Μετά για να το σώσω, άρχισα να χαιρετάω που περνάει μπροστά μου. Στη φάση δεν μπερδεύτηκαμε ο τρελός της παραλίας. Κάτι ακόμα για μένα είναι ότι δεν ξέρω τίποτα για τα παιδιά. Είμαι τελείως άσχετος. Π.χ. πριν από κάτι μέρες έπρεπε να φυλάξω τον μικρό μου ξάδερφο που είναι 3 χρονών και σε μια φάση μου λέει: «Θέλω να κάνω σίσα». Λέω: «Οκ, δώσ' μου 2 μέρες. Πάω Μόνια και έρχομαι». Μετά από μια ώρα μου λέει: «Θέλω κοκό». Λέω: «Βλέπω ακριβή να είναι τα γούστα μας». Άκουσε να δεις, έχεις μεγάλο πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Κατάλαβες, κοίτα πώς είσαι. Εσκατουρηθεί πάνω σου. Νεολαία. Μετά του έδωσα λίγη σοκολάτα. Δεν φαινόταν να ξέρει να στρίβει, δεν κατάλαβα. Φλόρος. Τελικά είπα να ασχοληθώ λίγο μαζί του. Λέω εδώ, δώσε μου τα δάχτυλά σου. Θα σου μάθω να κάνεις κρακ. Καλό κοινό σήμερα. Μια σκέπα ναρκωτικά. Ένα φίλο μου είναι ράπερ. Μια μέρα του συναντάω, μου λέει: «Γιο, ντο!» Του λέω: «Και λέμε, τα σιλιά τι θα γίνει?» Ρε, υπάρχει πρόβλημα, μην ξεχνιόμαστε, ρε. Γκρεμίστηκε το κτίριο της εταιρείας που βγάζει το τζέγκα. Προσπαθούσα να χτίσω ένα ακόμα όροφο. Όταν κάποιος άνοιξε την πόρτα του ισογείου. Πλημμύρισε το εργοστάσιο της Βετέξ για 5 λεπτά. Πήγα έξω με πίτσα Ντόμινος και κλώτσα το πρώτο των μηχανάκι από την σειρά. Με συνέλαβαν για ειρωνία. Θυμάμαι την πρώτη φορά που διάβασα Φρόιντ, σκέφτηκα τι βλακίες είναι αυτές και γύρισα στο κρεβάτι με τη μάνα μου. Και για όλους τους μαλάκες που ρωτάνε πόσα αρχίδια έχω, ένα έχω να πω. Πήρατε την απάντησή σας. Ένας ξαδερφός μου είναι πορωμένος και κάνει συνέχεια βελονισμού, το οποίο ακούγεται πολύ καλύτερα από το «Είναι πρεζάκιας». Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της παράστασης, θέλω να σου πω ότι γενικά πιστεύω ότι ο κόσμος μας είναι γεμάτος από ηρωνικά πράγματα. Π.χ. η εφημερίδα Δημοκρατία έδινε δώρο τη βιογραφία του Ιωάννη Μεταξά. Ή ο Σάκης Τανιμανίδης κρίνει ποιος έχει ταλέντο. Αλλά ένα από τα πιο ηρωνικά πράγματα που συνέβησαν ποτέ πιστεύω είναι ότι μαλώσαν και διαλύθηκαν οι φίλοι για πάντα. Δώστε μου ένα χειροκρότημα. Πώς από εδώ θυμάστε την πάντα, φίλοι για πάντα. Και πώς το τραγούδι, ταινία φαντασίας. Έχω φτάσει 34 και ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πού βρήκαν οι φίλοι για πάντα γωνία της Πειραιώς με την Κηφισία. Η Πειραιώς και η Κηφισίας δεν συναντιούνται πουθενά. Και στο άπρενα της Πεκτίνης δεν θα συναντηθούν. Μόνο με αλλάξει τον κόσμο ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ξέρω εγώ. Με τέτοια γνώση των δρόμων θα έπρεπε να λέγονται χαμένοι για πάντα. Βασικά πες να μην μαλώσαν, απλά να μην ξαναβρέθηκαν ποτέ. Θα τον Λορέτζο στο τηλέφωνο, θυμάστε Λορέτζο. Ο Καριέρε. Από τα πιο ειρωνικά ονόματα ever. Και θα έπαιρναν τηλέφωνο αυτόν τον άλλον, τον Γιώργο, το θυμάσαι αυτό, το διαβητικό Λέγκολας. Έλα ρε, εγώ είμαι Πειραιώς, τι λες τώρα, εγώ είμαι Κηφισίας, τα λέμε στη Διασταύρωση. Και χάθηκαν. Είναι κάπου με την κυρία Πολυφρονίδου, ξέρω εγώ. Hey, ελπίζω να έχετε περάσει καλά, γιατί σε αυτό το σημείο κανονικά τελειώνει η παράσταση. Όμως... έχω άλλα 5 αστεία.
Είναι κάπως συμμετοχική η φάση. Θα σας κάνω νόημα το χέρι, θα μου λέτε το νούμερο και θα σας λέω το αστείο. Πάμε! Δεν ήταν και πανδύσκολο, ναι. Πριν ένα μήνα. Α, ναι, τώρα θα είναι 5 λεπτά του καθένα, δεν το είπα αυτό, sorry. Πριν ένα μήνα έγινε συνέδριο δυσλεκτικών στην Πράγα. Γέμισαν όλα τα ξενοδοχεία στην Πάργα. Καμιά λεπίδα. Μια θεία μου είναι ποιήτρια. Μάλιστα έχει εκδώσει και δύο κόρες της για να μπορέσει να ζήσει. Εγώ είμαι συγγραφέας. Έχω γράψει ένα βιβλίο για τα χαλάκια εισόδου. Κυκλοφόρησε πέρυσι από τις εκδόσεις Πατάκη. Κάποτε μια κοπέλα μου είπε ότι χωρίζουμε γιατί κάνω συνέχεια ρήμες. Της λέω δεν ισχύει, αυτά είναι μόνο φήμες. Πω! Μια φίλη μου είναι πολύ στεναχωρημένη. Μου λέει ο δικός μου είναι αδιάφορος. Τον ρωτούσα πως είναι η διεύθυνση στα αγγλικά και δεν μου έλεγε. Της λέω άντρες.